για το Δουβίκα θέλω να σου πω. Ναι. Είχαν πει πριν κανένα μήνα, είναι τυπικό το θέμα ότι ο Μπέος τον δίνει στον ΠΑΟ και δεν θα του δώσει άλλη ομάδα κτλ. Ο Μπέος ζήτησε 1 εκατομμύριο. Από την οικογένεια. Φιλία, φιλία, αλλά τα λεφτά είναι λεφτά. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟ δεν δίνει τα λεφτά. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Μπέος ψάχτηκε για ομάδες του εξωτερικού. Και λέει εδώ ότι όχι μόνο ο Μπέος, αλλά και ο Δουβίκας θέλει να πάει στο εξωτερικό και μάλιστα στην Ουτρέχτ. Δεν ξέρω τι έχει και ο μάνατζερ, δεν έχω επικοινωνία με τον παίκτη. Εκεί είμαστε φίλοι στο Facebook και που έλεγε ο Αλέφαντος. Είμαι διακριτικός και εγώ και ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο το θεωρώ πολύ καλό. Δείχνει ότι θέλει να κάνει ένα βήμα στο εξωτερικό, θέλει να αποφύγει την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης, του έχουν πει έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ παίζει περίπου με ξένο σεντερφόρ, θα φας πάγκο. Δηλαδή του κάνα μια κουβέντα του Δουβίκα, δεν σημαίνει να δοσιάζεσαι. Αν πας εκεί, θα φας πάγκο με το τσουβάλι. Οπότε τον κάναν έτσι μια πλήση κεφάλου ότι κοίτα κάπου να πας να παίξεις ένα χρόνο, καλή Ουτρέχτη, και από εκεί και πέρα πετάξεις τα μπουλάκια σου. Έχονται μπορεί να έρθουν και άλλες ομάδες. Μη φας πάγκο δηλαδή. Φύγεις από εκεί και πας και δεν παίξεις. Κατάλαβες. Ναι. Δεν είναι και μακριά η πραγματικότητα. Εντάξει, βέβαια. Ναι. Ήθελα να το αναρωτήσω.